Λοιπόν, περίπου 4 ευρώ είναι τώρα το αγόρι εδώ στις Σέρρες. Κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα υπάρχει το πρόβλημα. Και υπάρχει το πρόβλημα γιατί εκεί υπάρχει περίπτωση να σου πει ο οδηγός: εγώ δεν έχω πώς. Δεν λειτουργεί. Χάλασε. Δεν έχω σήμα. Δεν ξέρω εγώ. Επομένως, εκεί πρέπει να κάνουμε συμφωνία. Είναι αυτό που λέγαμε παλιότερα και γελούσαμε: συνεννοούνται μεταξύ τους οι οδηγοί. Τώρα θα συνεννοείται ο πελάτης με τον οδηγό. Και όχι, δεν έχεις πώς, δεν σε πληρώνω. Διότι εκεί είναι και τα επικίνδυνα στη συνέχεια. Κάτι δεν έκαναν καλά. Κάπου ξέφυγε. Βάλτε αυτό το αυτοκόλλητο να τελειώνουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τώρα, από την αρχή της εκπομπής, για το θέμα με το μελινικίτσι και εκεί τι γίνεται με το χιτά και αν τελικά καίγονται και δεν μπορούν να αναπνεύσουν και δεν συμμαζεύεται. Και μετά θα πάρουμε και απαντήσεις. Βέβαια, την πρώτη απάντηση θα την πάρουμε και από τον κύριο Γεράνη. Προς το παρόν όμως θα μιλήσουμε με την πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μελενικιτσίου, την κυρία Τσιτσέρη, την κυρία Πετρούλα Τσιτσέρη. Προεδρίνα μου, τι κάνετε, καλό μεσημέρι, πώς είστε? Καλό μεσημέρι να έχετε και στους τηλεθεατές. Τώρα, Προεδρίνα μου, δώστε μας τα φώτα σας, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε και δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε, γιατί την ώρα που εσείς βγαίνετε και αναπνέετε στο χωριό, εμείς δεν είμαστε εκεί. Σωστά. Όντως υπάρχει ένα θέμα, δηλαδή υπάρχουν ώρες, μέρες που αναπνέετε κάτι και καίγεστε? Αυτό γίνεται συνήθως το απόγευμα, το απογευματάκι. Και μετά τις 7, εκεί γύρω. Α, μετά τις 7. Ναι. Και ποιες ημέρες γίνεται συνήθως? Το έχετε εντοπίσει αυτό, το έχετε έτσι βάλει στο μυαλό σας? Όχι, αλλά μέρα παραμέρα μπορεί και κάθε μέρα να γίνεται αυτό το πράγμα. Ειδικά το καλοκαίρι γίνεται πιο έντονο. Καλά, το καλοκαίρι καθόμαστε και έξω στα μπαλκόνια μας. Μπράβο, ναι. Όχι, και τώρα το καταλαβαίνουμε. Και τώρα το καταλαβαίνουμε. Τώρα πώς το καταλαβαίνετε, αφού είστε μέσα? Όχι. Βγαίνουμε και έξω. Α, βγαίνετε και έξω. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει απαγόρευση στις κυκλοφορίες. Είμαστε φύλακες. Σωστά. Ναι. Κυρία Τσιτσέρη, βοηθήστε με λίγο. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι από κτηνοτροφικές μονάδες. Όχι. Να το κάνω εγώ στο πληθυντικό. Δεν συμφωνώ. Γιατί δεν συμφωνώ. Γιατί δεν συμφωνείτε? Γιατί η οικογένειά μου εδώ και δύο χρόνια, ναι, εδώ και δύο χρόνια κλείσαμε την μονάδα. Και ξέρω ποια είναι η μυρωδιά τους. Την έχουμε πάρει στο πετσί μας. Αυτή είναι άλλη μυρωδιά από πάνω. Και δεν θέλω να ακούω ότι έρχεται από πάνω από ζώα. Δηλαδή, δεν θέλω να το ακούω αυτό. Αυτά τα λύματα που λένε κάποιοι ότι απλώνονται από τους κτηνοτρόφους εκεί που έχουν τις μονάδες για να στεγνώσουν και να γίνει κοπριά, δεν είναι αυτή η μυρωδιά? Όχι. Εγώ τουλάχιστον που ξέρω και τη μυρωδιά από τα ζώα, όχι, δεν είναι αυτή η μυρωδιά. Πέσαν και σε γνώστες αυτή που είχατε μαντρή. Αυτή η μυρωδιά είναι έντονη και σε καίει το λαιμό. Ναι. Δεν είναι δυνατόν η μυρωδιά από τα ζώα. Δηλαδή είχαμε και εμείς ζώα. Υπάρχουν και κτηνοτρόφοι. 3-4 που είναι στο χωριό. Ναι. Πόσο γιατί δεν έρχεται? Να σας πω κάτι. Καταρχάς, αν υπήρχε τέτοιο ζήτημα, και μέσα στο μαντρή θα υπήρχε πρόβλημα. Γιατί αυτά τα καθαρίστε και τα βγάζετε προς τα έξω. Μα εννοείται. Ο κάθε κτηνοτρόφος τα καθαρίζει. Ναι. Αλλά αυτό το θέμα λίγο έχει επηρεάσει τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τελευταία χρόνια. Δηλαδή δεν είναι ένας χρόνος τώρα, είναι και παραπάνω. Είναι. Και τώρα λίγο πιο έντονα. Δεν ξέρω τι γίνεται, γι' αυτό βγήκαμε να διαμαρτυρηθούμε. Να γίνει σωστό, να είναι σωστό τουλάχιστον. Το έχετε που το έχετε να είναι σωστό. Μπράβο. Πού έχετε απευθυνθεί, ναι, κυρία Τσιτσέρη, εσείς, για να σας βοηθήσουν ή τέλος πάντων να πάρετε μια απάντηση για το τι συμβαίνει? Ναι, μαζέψαμε υπογραφές στο χωριό και ναι, από το παλαιό κάστρο λίγα άτομα, ναι, και τα δώσουμε στον κύριο Γιάνσιο για να τα στείλει στην περιφέρεια. Σε δικηγόρο τα δώσετε. Πόζα, θα ναι, τα βγάλουμε και αυτά. Αυτούς. Θα μπράβο, τα βγάλουμε και αυτά. Στο δήμαρχο, σε αντιδήμαρχο. Είναι ενημερωμένος. Ναι. Α, είναι ενημερωμένος. Ο δήμαρχος είναι, ναι, ενημερωμένος. Είναι όντως. Και είπε ότι είναι με το μέρος μας. Ό,τι αποφασίσουμε εμείς. Ό,τι αποφασίσετε εσείς, τι να κάνετε δηλαδή, ό,τι αποφασίσετε? Α, είναι με το μέρος μας. Ναι. Όποια κίνηση και να κάνουμε. Ναι, σε κάποια διεύθυνση, ίσως στην περιφέρεια, σε κάποιο αστυνομικό τμήμα, θα μου πείτε και αυτοί τι να καταγράψουν, την ΟΣΜΗ, αλλά τέλος πάντων... Είπαμε, ίσως να γίνει και μια καταγγελία, να έρθει η εισαγγελέας και να τα δει όλα αυτά. Δεν θα είναι καλύτερα?
Δεν το συζητάμε καν. Το θέμα δεν είναι τι θα δει, το θέμα είναι τι θα μυρίσει. Γιατί για να δει δεν θα δει. Εντάξει. Αν είναι, θα καλέσω εγώ κάποιους εκείνη την ώρα και ας έρθω στο χωριό. Υπάρχει από τη δημοτική αρχή κάποιος υπεύθυνος εκεί πάνω. Ναι. Έχω μιλήσει με αυτόν. Όταν θα είναι αυτή η μυρωδιά, απλώς εψές δεν ήμουν εγώ έξω, ήταν ο σύζυγος. Και να τον ειδοποιήσω. Περιμένετε λίγο. Περιμένετε λίγο. Ο σύζυγος που ήταν χθες έξω. Στην αυλή. Στην αυλή. Καφέ. Και μπήκε μέσα και σας είπε τι. Ναι, και μου λέει έξω μυρίζει. Και βγήκα εγώ, αλλά εκείνη την ώρα δεν είχε πολύ έντονη μυρωδιά. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι γύρω μία ώρα. Μία ώρα. Τόσο τα αφήνουν, λέτε. Κάνει. Ναι. Και τι νιώθετε μία όταν ώρα... λέτε ότι καιγόμαστε στο αναπνευστικό σύστημα. Ναι, και στο λαιμό, αφού η μυρωδιά σου έρχεται στο λαιμό. Έχει πάει κάποιος συγχωριανός στο νοσοκομείο, γιατί ξέρετε δεν είμαστε και όλοι υγιείς. Εντάξει. Πήγαν. Με προβλήματα πηγαίνουν. Ναι. Με προβλήματα πηγαίνουν. Από αυτό ειδικά όταν... Δηλαδή, τώρα άρχισαμε λίγο να γκρινιάζουμε. Ναι. Και μάλλον λίγο πιο... Δηλαδή, δεν είναι η δουλειά αυτή να γκρινιάζουμε και να το κλείνουνε. Τι κάνουνε εκεί πάνω δεν ξέρω. Δεν είναι το θέμα να γκρινιάξω και να διορθωθεί. Ναι. Δηλαδή πρέπει κάθε φορά ή να βγαίνουμε στα κανάλια ή να κάνουμε... Να σας πω την αλήθεια, εμάς μας βολεύει που βγαίνετε στα κανάλια. Το θέμα είναι ότι δεν είναι σωστή λειτουργία αυτή. Το θέμα είναι όμως να διορθωθεί αυτό. Έτσι. Και επειδή έχουμε και μια ηλικία και μπορεί να έχουμε και κάποια αναπνευστικά προβλήματα, δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε την υγεία μας επειδή κάποιοι βρήκαν τρόπο να ξεθυμαίνουν κάτι. Ναι, ίσως να μην το προσέχουν πολύ αυτό το κομμάτι. Γιατί δεν το ενδιαφέρει, γιατί εγώ είχα μιλήσει με τον υπεύθυνο πάνω, ναι. Υπόνιμο το, και τον είπα, ελάτε, στο Σεπτέμβριο, γύρω στο Σεπτέμβριο εκεί. Και το λέω, σας κερνάω μία μπυρίτσα, με κανένα σουβλά και ελάτε αυτή τη στιγμή, λέει, τι με κοροϊδεύεις. Όχι, φυσικά δεν σε κοροϊδεύω. Γιατί να τον κοροϊδεύεις, επειδή θα τον κερνούσατε κιόλας. Εσύ κάνεις τις αίρες, έλα στο χωριό να δεις. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει το μελληνική τι υποφέρει αυτή τη στιγμή. Κανένας. Ό,τι και να λέμε, πηγαίνουν οι ίδιοι κάτι να μιλήσουν με αυτούς τους υπεύθυνους επάνω και λέω όχι, είναι από τα ζώα. Μα τον προκάλεσα. Ελάτε στο χωριό να σας κεράσω εγώ την πύρα και να φάμε και σουβλάκια. Αυτή την ώρα. Είστε και φιλόξενοι. Πάνω θεμά σας. Κυρία Τσιντσερή. Ναι, είμαστε φιλόξενοι. Είστε. Να έρθουν να δούνε. Όχι να μου λένε ότι είναι από τα μαντρεά. Κυρία Τσιντσερή, έχετε παρατηρήσει ότι αυτό ίσως συμβαίνει μέρες που, ας πούμε, Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο που δεν δουλεύουν οι δημόσιες υπηρεσίες, Κυριακή. Ίσως... Όχι, όχι. Την προχθές δουλεύω. Ναι, εψίστη δεν δουλεύανε. Χθες δουλεύανε. Όχι, θα μου πείτε, ναι. Δηλαδή ήταν μια καθημερινή. Το βράδυ δεν δουλεύανε, ναι, αλλά όχι, ήταν καθημερινή. Καθημερινή, ναι. Αυτή την ώρα μυρίζει. Όχι. Αυτή την ώρα δεν έχει μυρωδιά. Έχει μόνο τα απογεύματα. Τα απογεύματα γίνεται η δουλειά, δηλαδή. Ναι, ναι. Ναι. Και δεν έχετε καταφέρει να μάθετε. Τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο βγαίνει. Όχι. Όχι. Αυτοί τώρα επιμένουν. Ότι είναι από τα μαντρεά. Είπαν και στο δήμαρχο ότι είναι, λέει, από τα μαντρεά. Ναι. Μα δεν έρχεται η μυρωδιά, δεν είναι αυτή η μυρωδιά από τα μαντρεά. Δεν είναι. Κυρία Τσιτσέρη μου, να είστε σίγουροι ότι το θέμα δεν θα τα αφήσουμε. Άκρη θα βγάλουμε. Ναι, θέλοντας και μη θα βγάλουμε άκρη. Αυτό είναι το μόνο το σίγουρο. Μην ελπίζετε τίποτα. Πολύ. Θα βγάλουμε άκρη γιατί πεισμώνουμε. Και πεισμώνουμε γιατί αντί να σας καθησυχάσουν, αντί να βρουν έναν τρόπο να το λύσουν το ζήτημα, αυτοί σας λένε ότι είναι από τα μαντριά. Και σε ποιους το λένε αυτό, σε ανθρώπους που μεγάλωσαν να πάρει ευχή με ζώα. Ναι, μεγαλώσαμε. Μεγαλώσαμε ακόμα στο πιτσί μου που λένε είναι η μυρωδιά τους. Έτσι. Δεν είναι εύκολο. Και δεν θέλουν να περνάνε το χωριό μου. Ότι δεν γνωρίζουν και δεν κάνουν σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Ξέρουν πολύ καλά. Ξέρει το χωριό τι κάνει. Λοιπόν, καλά, θα βρούμε λύση γιατί θα χρειαστεί μάλλον κάποιοι αρμόδιοι να έρθουν εκείνη την ώρα που εσείς αναπνέετε και νιώθετε αυτό το κάψιμο στο αναπνευστικό. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και συγχωριανοί σας που έχουν προβλήματα αναπνευστικά και επιβαρύνουν το πρόβλημά τους. Όλοι τα έχουμε, μεγάλη ηλικία όταν είμαστε. Όλοι έχουμε προβλήματα. Ο καθένας, σωστά. Ναι, σωστά. Ναι, ναι. Ο καθένας θα έχει τα προβλήματά του. Θα τολμήσει ο σύζυγος να ξαναβγεί εκείνη την ώρα στην αυλή. Εγώ τώρα θα βγαίνω.
Α, τώρα θα βγαίνετε εσείς. Εγώ θα βγω και εγώ έξω. Μάλιστα. Ναι, ναι. Κυρία Τσιτσέρη. Ετυχαίνει, δηλαδή μπορεί να είμαι στην κουζίνα, σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Αλλά ο σύζυγος κάθεται έξω και πίνει ακόμα, γιατί είναι ο καιρός ζεστός, πίνει το καφεδάκι του. Ναι. Γι' αυτό και το έχουμε... Μα και αυτή είναι η ομορφιά του χωριού, ότι έχετε ένα μπαλκόνι, έχετε ένα περιβάλλον πάρα πολύ όμορφο, μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας, γι' αυτό θέλουμε τη μονοκατοικία. Αν όμως αναπνέετε και καίγεστε, δηλαδή να πάρει ευχή. Εντάξει. Σας ευχαριστώ προς το παρόν. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Εγώ ευχαριστώ.